πρώτον απ' όλα εκείνον το οποίο θέλω να τονίσω, να ξέρετε ότι στον Άγιο Γεώργιο δεν επιτρέπεται να φοράτε παντελόνια οι γυναίκες και να έρχεστε, διότι εδώ γίνεται μάχη. Και όταν βρίσκει ο διάβολος ευκαιρία, επιτίθεται. Να προσέχετε να έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο όπως έταξε ο Θεός, για να χωρίζει η γυναίκα από τον άντρα, έδωκε ο Θεός ένα φόρεμα. Υποθέσουμε ότι ευρύσεις στο δρόμο τους αστυνομικούς και δεν φορούν τη στολή τους. Τον καταλαβαίνεις? Είναι ίσως με τον άλλο κόσμο. Υποθέσουμε ότι ευρύσεις τον ναύτη στο δρόμο. Δεν φοράει τη στολή του. Είναι όμοιος με τον άλλο κόσμο. Τον αεροπόρο είναι το ίδιο. Το στρατιώτη είναι το ίδιο. Τον ιερέα είναι το ίδιο. Εάν αυτή τη στιγμή πετάξω αυτό το φόρεμα που μου έδωσε ο Χριστός μας, δεν θα με βρίσκεται όπως είναι όλος ο κόσμος? Αυτό συμβαίνει σήμερα με τις γυναίκες που φορούν παντελόνια. Περπατούν δύο πλάσματα μπροστά σου και βλέπεις πρώτα το κεφάλι τους, μαλλιά του ενός και του άλλου, σκουλαρίκια του ενός και του άλλου, παντελόνι του ενός και του άλλου. Και διαρωτάσαι τώρα, είναι δύο άντρες που πάνε ή δύο γυναίκες? Δεν μπορεί να καταλάβεις. Δεν μπορεί να το καταλάβεις. Τούτο συμβαίνει ακριβώς με την Αγία Γραφή, η οποία λέγει ότι ο Θεός όταν δει τη γυναίκα να φορεί τα ρούχα του ανδρός, δεν την θέλει να την βλέπει. Βδέλυγμα, λέγει, Κυρίω το Θεό. Συχαίνεται ο Θεός να σε βλέπει να φοράς τα ρούχα του ανδρός. Και όντως, κοιτάξτε μες στους δρόμους να δείτε τις γριές, να δείτε τις νεαρές, να δείτε τις παντρεμένες, να δείτε τις απάντρευτες, να δείτε τα μωρά, να δείτε τους πάντα. Πού φτάσαμε, πού πάμε? Ξέρετε τι λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας? Όταν δείτε, λέγει, τις γυναίκες να φορούν τα ρούχα του ανδρός, είναι έναν από τα σημεία των καιρών που θα έρθει ο Χριστός. Όταν δείτε τις γυναίκες, λέγουν, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινωνικά προβλήματα και τις μιλάς και δεν κοκκινίζει, λέγει, διότι το σημείο της γυναίκας είναι αυτό το κοκκίνισμα όταν τις μιλήσεις. Αυτό μπορείτε να μου δείξετε μία γυναίκα που θα της μιλήσεις να κοκκινίσει? Δεν κοκκινίζει. Έφυγε αυτό το κάλλος, αυτή η γνωριμία που έδωσε ο Θεός στη γυναίκα. Ακούει τις βρωμόλεξες, τα βρωμόλογα, τα πάντα, χαίρεται, γι' αυτό τα λέει η ίδια. Δεν φοβάται, δεν αντρέπεται. Και λέγουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα κοινωνικά προβλήματα ότι όταν δεις τη γυναίκα, λέγει, και χάσει αυτό το σημείο, το σημάδι αυτό, ήρθε το τέλος του κόσμου, διελήθησαν τα πάντα. Την βλέπουμε που περπατάει στους δρόμους γυμνή, την είδατε? Δείχνουν τα σκυλιές τους, δείχνουν το σώμα τους, να μην αρχίσουμε να τα μιλούμε αυτά, δεν θέλω να τα μιλώ. Δεν θέλω να τα μιλώ, διότι η γλώσσα μου δεν θέλει να λέει αυτά τα πράγματα. Το βλέπεις και περπατάς στον δρόμο και είναι γυμνό και προσπαθεί πώς να κατεβάσει παρακάτω αυτό που φοράει. Πού πας βρε κοριτσάκι μου, πού πας, τι ζητάς, τι θέλεις, πώς θα γίνεις μητέρα αύριο? Γι' αυτό σε βλέπουν οι άντρες και λέει, εγώ τέτοια γυναίκα θα παντρευτώ, λέει, εγώ δεν παντρεύομαι καθόλου. Όταν φύγω από το σπίτι, λέει, θα έρθει άλλος. Αυτό λένε.
Έρχονται να εξομολογηθούν, παιδάκι μου, γιατί δεν παντρεύεσαι. Ποια να παντρευτώ, μου λέει η παππούλη μου. Ποια να παντρευτώ. Αυτές είναι γυναίκες να κάνουν οικογένεια. Όταν τις βλέπετε μέσα στα καταγόγια, εκείνα με εκείνα τα φώτα, γυμνές. Μπορείτε να δείτε αυτή την εικόνα στο μυαλό σας. Αυτές είναι οι μητέρες, οι αυριανές. Δηλαδή η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είμαστε εμείς. Η Ελλάδα είναι τα παιδιά, τα νέα. Όταν αυτά τα νέα, τα παιδιά δεν έχουν θεμέλιο, πού θα πάει η Ελλάδα μας? Δεν είδατε ότι επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός και τιμωρηθήκαμε τιμωρία αναφάνταστον. Ποια είναι αυτή η τιμωρία? Όλα τα σπίτια να έχουν φραγμένα τα παράθυρα και τις πόρτες με σίδερα. Φυλακισμένοι δηλαδή. Φυλακισμένοι. Γιατί τα βάλανε? Διότι ανοίξαμε τις πόρτες και μπήκαν όλη η σάρα και η μάρα, όλη η βρωμιά του κόσμου, μπήκε μες στην Ελλάδα. Το βάζεις στο σπίτι σου, τον ταΐζεις, τον ποτίζεις, τον τίνεις, τον δίνεις χρήματα και σε σφάζει και σε ατιμάζει και φεύγει. Και σου κλέβει και όσα έχεις. Και λοιπόν, αυτό είναι τιμωρία του Θεού. Μην νομίζετε, δεν επέτρεψε ο Θεός να γίνει πόλεμος. Έγινε ένα άλλης λόγης πόλεμος. Κατελήφθη η Ελλάδα μας από έθνη βάρβαρα και εμείς καθόμαστε ήσυχοι. Τι κάνει, τι λέει. Όλα καλά είναι, λέει. Ποια είναι καλά? Φέραν όλες τις μαγείες, κατέβησαν από την Ρωσία, από την Ουκρανία, από την Ρουμανία, από την Βουλγαρία, από την Αλβανία, από την Αφρική. Όλοι αυτοί είναι μέσα στην μαγεία και την εκουβάλισαν εδώ. Και έπειτα να κοιτάξουμε και κάτι άλλο. Πού είναι η οικογένεια των Ελλήνων τώρα? Όλοι οι άντρες έφυγαν με ξένες γυναίκες και αφήκαν τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, και κλαίουν και οδύρονται και έρχονται εδώ κλαμμένα. Πού είναι, τι συμβαίνει? Έφυγε ο άντρας μου, λέει. Με ποιαν έφυγε? Με μιαν Αλβανίδα, λέει. Με μιαν Ουκρανέζα, με μιαν Βουλγάρα. Και δώσ' του και πάει η υπόθεση. Παιδάκια μου, νομίζουμε ότι εκείνος από ψηλά δεν βλέπει τι πιστεύουμε και τι κάνουμε. Να μιλήσουμε και για τη βλασφημία, να μην την αφήσουμε και αυτήν, που είναι το φοβερότερο έγκλημα των Ελλήνων. Όλοι βλασφημούν τον Χριστό και την Παναγία μας και τα Ιερά και τα Θεία, όλοι, μικρά, μωρά, μεγάλοι. Γέροι, γυναίκες, πηγαίνετε μες στα χωριά να δείτε που πέφτουν τώρα τα χαλάζια. Δείχνει το χαλάζι. Τι το δείχνει το χαλάζι? Βρες την αιτία που έπεσε το χαλάζι. Η αιτία είναι ότι όλες τις μέρες ο χωριάτης τις έχει ίδιες. Ούτε Κυριακή τον αισθάνεται, ούτε γιορτήν αισθάνεται, ούτε του Χριστού τις μέρες αισθάνεται, ούτε των Αγίων τις μέρες αισθάνεται, ούτε τίποτε. Αλλά να αφήσουμε τους Αγίους την Κυριακή ημέρα. Που είναι του Θεού, που είναι η εντολή του Θεού. Είναι εντολή του Θεού. Λέγει, έξι μέρες θα εργαστείς, λέγει, η εβδόμη είναι δικιά μου, λέει. Χτυπάει η καμπάνα και εκείνος καβαλικεύει το τρακτέρ και φεύγει. Πού πας? Πας στο χωράφι, λέει. Να κάνεις τι, παιδί? Να το σπείρω, λέγει, να το θερίσω και προτού το μαζέψει, το βάλει στην αποθήκη, πέφτει το χαλάζι και το θα πάει. Τα βλέπουν. Δεν είναι κρυφά. Τα βλέπουν. Δεν καταλαβαίνουν. Ο μεθυσμένος, όταν του κερνάς κρασί, δεν τον ενδιαφέρει. Ο τυφλός, όταν το θυμιάζεις, δεν σε βλέπει. Ο κουφός, όταν του μιλάς, δεν σε ακούει. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Διερωτώνται γιατί πάνε τα γεννήματά των και εξαφανίζονται. Δεν διερωτώνται να βρουν την αιτία. Να καθίσουν να έβρουν την αιτία για να πού βρέπει. Κυριακή ημέρα, θα πάω στην εκκλησία. Να πάω να ευχαριστήσω τον Θεό μου που με χάρισε 6 μέρες, που μου χάρισε την υγεία, που μου χαρίζει το φως, που μου χαρίζει όλα τα γεννήματα, ό,τι έχω, όλα τα αγαθά. Να τον ευχαριστήσω. Γιατί εγώ τα κάνω, λέγει ο Θεός, τα κάνει. Εσύ τα κάνεις, μάζεψε τα τώρα.
Είδατε στην Αμερική και στην Καλιφόρνια 15 πολυκατοικίες λέγει μεγάλης αξίας, πλούτος. Έπαθαν κατολίστες συνόλες και πέσανε. Τα βάζεις με το Θεό, βάρτε με το Θεό. Εχθές το βράδυ είδα κάτι το οποίο με συγκλώνησε πραγματικά. Ήρθε ο πρόεδρος της Σιγκαπούρης να δει τον πρόεδρο της Ελλάδος. Ποιον να δει. Και κάθεσε εκεί ο πρόεδρος της Ελλάδος, του μίλησε για άλλα πράγματα. Και απαντά εκείνος και λέγει, όλα αυτά που μας είπες κύριε πρόεδρε είναι καλά, πάνω από όλα αυτά όμως λέγει είναι ο Θεός. Ποιος το είπε, ποιος το είπε, ο πρόεδρος, ο Έλληνας που κυβερνά την Ελλάδα, το είπε ένας πρόεδρος από τη Σιγκαπούρη. Αυτός ομολόγησε εν Θεόν. Εμείς, να πούμε για τον Θεό, καθυστερημένος, βλάκας, οπισθοχωρημένος. Έτσι. Μιλάς για τον Θεό, είσαι απόβλητος. Ας το λέγει, έχει ταράξει το μυαλό του. Λέει. Μιλάς για την πίστη, δεν καταλαβαίνει. Δεν νιώθει. Αν μιλάς κινέζικα είτε για την πίστη, δεν ξέρει τίποτα. Του μιλάς για μυστήρια. Τι είναι τα μυστήρια, λέει. Να τους δείτε όταν έρχονται στη βάφτιση, όταν έρχονται στο γάμο, να δείτε ποιο είναι το ποιόν της Ελλάδος. Οι γυναίκες όλες γυμνές. Όλες γυμνές. Μια ημέρα είναι καθόμενα εκεί, ήταν μια μέρα που κάθεσα κι εγώ λιγάκι. Είχαμε μια βάφτιση. Περνούσαν, τα σε έβλεπα με τα παντελόνια γυμνές από εκεί από εδώ. Σε μια στιγμή περνάει ένα κοριτσάκι, 16-17 χρονών, γυμνό τελείως. Λέω, παιδάκι μου, πού πας? Στην εκκλησία. Ποια είναι η εκκλησία, λέω. Τι εννοήσες ότι είναι η εκκλησία? Άντε παιδί μου, πήγαινε να ντυθείς. Ξεντύθηκες και ήρθες στην εκκλησία. Φοβήθηκε, ντράπηκε, δεν ξέρω, έφυγε. Μόλις έφυγε εκείνη, παρουσιάζεται ένας κύριος εκεί και μου λέει, παππούλη μου, ο Θεός να σου χαρίζει χρόνια πολλά. Αυτή που εμάλωσες, ξέρεις ποια είναι? Όχι, λέω. Είναι κόρη μου, λέει. Και από το σπίτι την είδα και έπαθα να την μαλώνω και να την λέω, παιδί μου, πού πας έτσι? Και δεν με έλαβε υπόψη, λέει. Και ήρθεν εδώ, λέει, και την έδιωξε. Καλά έκανες, ο Θεός να σε φυλάει. Αυτό είναι το κατάντημα της Ελλάδος. Και πού θα φτάσουμε? Γιατί γίνονται οι σεισμοί? Γιατί πέφτει το χαλάζι? Γιατί έρχονται οι ακρίδες? Γιατί γεμίζει ο τόπος φίδια? Γιατί έρχονται οι ασθένειες, οι αγιάτρευτες? Γιατί φεύγουν όλα τα αγαθά τα οποία μας δίδει ο Θεός? Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Όσα λέγεις, όλα πηγαίνουν ισότα μη ακουόντων. Ο κόσμος έμαθε να μην ακούει, έμαθε να μην τον νοιάζει, έμαθε να κάνει όλα αυτά. Και το τελευταίο το οποίο έμαθα στο Λυκαβιτόν, έχει έναν αμφιθέατρο εκεί και ήρθαν από την Αμερική τα διαβολόπαιδα, τα παιδιά του διαόλου δηλαδή. Και μάζεψαν τα παιδιά των Ελλήνων, διότι μόλις ακούσουν κάτι τέτοιο τρέχουν όλα τα νεαρά, γυμνά, μεσόγυμνά κτλ. Τρέξαν και άρχισαν αυτοί να ουρλιάζουν όπως τους σκύλους και όπως τις γάτες και όπως τα βατράχια και όπως ό,τι φανταστείτε.
Και το φοβερότερο πάντων, ακούστε το. Ακούστε το. Όταν ήσαν εκείνα ξετρελαμένα, εκείνα τα νεαρά τα παιδιά, τι έκαναν αυτοί. Μάζεψαν όλα τα εντόστια των χείρων και τους τα πέταγαν, τα αίματα, τα σηκώθια, τα έντερα, τα πάντα. Και μόλυναν όλα εκείνα τα παιδιά και τα έβαλα σε δαιμονισμόν, δαιμονίστησαν όλα. Και δεν μίλησε κανένας. Κανένας. Ξέρετε τι είναι αυτά. Δεν βλέπετε την Ελλάδα μας που καταστρέφεται, που φεύγει. Δεν τη βλέπετε. Δεν λυπάστε. Δεν λυπάστε. Αυτή ήταν η Ελλάδα των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας και των προγόνων μας. Αυτή ήταν. Να σας πω και το άλλο. Όταν είμαστε ώρα καλοί σαν αυτή τη στιγμή και μιλούσα και έφτασα στα παντελόνια. Ξεχωρίζει μία και πίσω της μία άλλη και φεύγει. Πάνε στο παγκάρι και εκεί ήταν τα παιδιά τα δικά μου εκεί. Και απαντάει η κυρία, η πρώτη. «Αν έχεις τέτοιους παπάδες», λέγει, «θα πάει ο κόσμος μπροστά ποτέ». «Α, να τους, τι είναι». Ποιοι ήταν, ήταν η μάνα με την κόρη. Όταν μιλάει ο ιερεύς, όταν μιλάει ο λειτουργός του Θεού, όταν συμβουλεύει, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Να σας μιλήσω και για ένα άλλο φοβερό, φοβερό, φοβερό αυτό. Έχω ένα παιδάκι το που είναι βασανισμένο από 12 χρονών, τώρα είναι 50, 55, 60 πάει. Μπορεί να τον γνωρίζετε, είναι ο Θεοδωράκης, το πονεμένο παιδάκι, όσοι το ξέρετε, από τη Γαστούνη. Το είχα εδώ, ακριβώς εδώ, στην ωραία πύλη και ήταν γονατισμένο μπροστά μου το παιδάκι. Πονεμένο, χτυπημένο από τον σατανά, σπαράζει, πέφτει χάμω, χτυπιέται και όπου πάει το διώχνω, όπου πάει το διώχνω, στις εκκλησίες πάει το διώχνω, στους δρόμους πάει το διώχνω, στα σπίτια το διώχνω, όπου πάει. Ήτανε το χρυσό μου εδώ και του διάβαζα και όταν διάβαζα του παιδιού, το παιδάκι ήταν στραμμένο σε μένα, γονατιστό και το διάβαζε. Σε μια στιγμή, προσέξτε τούτο διότι είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αποκαλύψεις του διαβόλου, δεν είναι μικρό. Όπως το διάβαζα, ανοίγει το στόμα του, όχι ο Θεοδωράκης, το δαιμόνιο που ήταν μέσα στο Θεοδωράκη. Και μου λέει, ρε Σάβα μου λέγει, δεν τη βλέπεις που την έκαμα όπως είμαι εγώ ο ίδιος. Για ποιον μιλάω ο σατανάς, δεν ήξερα. Κοίταξα δεξιά, αριστερά, κοίταξα στην πόρτα και είχε μία η οποία ήταν με αυτά τα κολάν, τα μαύρα, μαύρα, από πάνω μέχρι κάτω. Όταν μου το είπε αυτό ο Τρισκατάρατος, ότι την έκανα όπως είμαι εγώ ο ίδιος, πραγματικά όταν την είδα εκεί, ήταν ένας σκέτος σατανάς. Λέω, παιδάκι μου, τι ζητάς με αυτήν την στολή, τι ήρθες εδώ να κάνεις. Πήγαινε, παιδάκι μου, να αντιθείς. Πήγε και έφυγε. Τι αποκάλυψες είναι αυτή. Την έχουμε καταλάβει. Αποκάλυψε του διαβόλου ότι ο διάβολος έβαλε το παντελόνι στη γυναίκα. Η μόδα, η μόδα, αχ αυτή η μόδα, αχ αυτή η μόδα η οποία είναι θεοκατάρατος, κατηραμένη από το Θεό. Είπε η μόδα, τελείωσε, εφόσον είπε η μόδα αυτό θα κάνει ο άνθρωπος. Λέγει ο Θεός, πρόσεξε παιδάκι μου να είσαι ενάντια στο ρεύμα. Να εναντιώνεσαι στο ρεύμα, λέγει.
Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, λέει. Μην παίρνετε το σχήμα, λέγει, του κόσμου. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Αλλά, λέγει, μεταμορφούστε. Να μεταμορφώνεστε, λέγει, και να γίνεστε παιδιά δικά μου. Παιδιά πνευματικά. Τι κάνει ο άνθρωπος? Μεταμορφώνεται και γίνεται όπως το θέλει ο Θεός. Μεταμορφώνεται και γίνεται όπως τον θέλει ο διάβολος. Όταν λέγει ο Θεός αντίστετε το διαβόλο και φέξετε αφημών, τι θέλει να πει? Ό,τι σου πει ο διάβολος να μην το κάνεις. Και εκείνο το οποίο χρειάζεται να ξέρουμε είναι ένα πράγμα. Ο Πανάγραφος Θεός μας έδωσε σύμβολα στον κόσμο για να ομοιωθούμε ή να αποστραφούμε. Να αποστρεφόμεθα ή να ομοιωνόμεθα. Επί παραδείγματι, η καμήλα είναι κακιάρα. Εκδικητική. Εκδικείται τον καμιλιάριν όταν την χτυπήσει, θα περιμένει να τον εκδικηθεί. Και σου λέει ο Θεός, πρόσεξε, λέει, μη γίνεις σαν αυτό το ζώο. Ο πικουίνος, τον ξέρετε τον πικουίνο, αυτό που πάει με τα φτεράκια του, έτσι. Αυτός είναι σύμβολο τιμής. Εάν είναι τέρι, αρσενικό θηλυκό, εάν το θηλυκό φύγει και πάει με άλλο, ξέρετε τι κάνουν αυτά? Μαζεύονται όλα και το τσιμπούνι και το σκοτώνουν. Έφυγε, λέγει, από το τέρι του, πρέπει να φύγει και αυτό. Το τριγώνι, εάν το χτυπήσει ο κυνηγός ή αν το πάρει το γεράκι, το άλλο που μένει γυρίζει μόνο του, έως ότου να έρθει η ώρα που να φύγει και αυτό. Αυτά είναι παραδείγματα που μας τα έδωσε ο Θεός. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στο ποτάμι. Έχει ένα ψάρι μέσα στο ποτάμι που το λένε πέστροφα. Ποιο ξέρει να μου το εξηγήσει? Τι σημαίνει αυτό το πέστροφα? Το άκουσες εσύ. Πέστροφα σημαίνει επιστρέφω. Βλέπετε ο ποταμός πηγαίνει και αυτό πηγαίνει αντίστροφα. Χτυπά το ρεύμα και πάει αντίστροφα. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Μη παρασυρθείτε, λέγει, από το ρεύμα. Πες το στο παιδάκι σου τώρα, που έρχεται η μάνα και λέει, άμα δεν του φορίζω, λέγει, το παντελονάκι, θα γίνει κομπλεξικό. Πιο κομπλεξικό, παιδάκι μου. Θέλεις το νερό να πιάνει τους δρόμους και τα ποτάμια και δεν το βάζεις στο αυλάκι? Πώς θα το κουμαντάρεις, πώς θα ποτίσεις με αυτό το νερό? Πώς θα αναθρέψεις τα χόρτα και τα γεννήματά σου και τα δέντρα σου? Ας το νερό, λέγει, να πάει μονάχο του. Πού θα πάει το νερό, πού θα πάει? Παιδάκια μου, πόσα να σας πω. Όσα σας είπα ως αυτή τη στιγμή και την άλλη φορά με το καλό, να μας αξιώσει ο Θεός, να πούμε κι άλλο. Στο καλό να πάτε περαστικά.